το θέμα αυτό. Θα περιμένουμε να καταθέσουν και αυτοί. Τελευταίο πρόσωπο που θα κληθεί να καταθέσει, μάλλον, όχι μάλλον, σίγουρα θα είναι η Ειρήνη. Και αν υπάρχουν στοιχεία μέχρι τότε, αν υπάρχουν στοιχεία, και αν δεν πείσουν αυτά που θα πει η Ειρήνη στις αστυνομικές αρχές, μπορεί να συσκεφτεί ο ανακριτής με τον εισαγγελέα και να πούνε πρέπει να προφυλακιστεί. Αν υπάρχουν στοιχεία. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν θα προφυλακιστεί η Ειρήνη. Και θα συνεχίσει μια έρευνα και για τα άλλα παιδιά. Αν δεν προκύψουν στοιχεία, δεν θα προφυλακιστεί ποτέ η Ειρήνη. Αν προκύψουν ή αν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις έστω και με τις συμπτώσεις γύρω-γύρω, τότε οι αρχές θα προχωρήσουν σε προφυλάκηση της Ειρήνης. Γιατί φυλάκιση υπάρχει μόνο όταν υπάρχει μια τελεσίδικη και δικαστική απόφαση. Και να ξέρεις, Γιώργο, ότι οι αμφιβολίες λειτουργούν πάντα υπέρ του κατηγορούμενου. Πάντα. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Κέλλη Χινοπόρου να μας πει ποια είναι η ψυχολογία. Για να δούμε τι θα προκύψει, έτσι. Ακούστε τι λέει ο κύριος Γιώργος, ο οποίος δεν κατάφερε ποτέ να πάρει συνέντευξη από το Ρήνο Μουρτζού. Η ψυχολογία της Ειρήνης, μετά και την πρόσφατη περιπέτειά της, συγγνώμη, η οποία περιπέτεια δεν είχε να κάνει με αυτό καθ' αυτό το θέμα για το οποίο πιθανό να κατηγορηθεί κάποια στιγμή, πιθανό και να μην κατηγορηθεί ποτέ, είχε να κάνει με μία μήνυση, τριπλή μήνυση, από έναν άνθρωπο που ίδια τον κατηγόρησε ότι έκανε παιδιά παρά τη θέλησή της σε μια κατάσταση μέθης κτλ. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι όλο αυτό είναι ψυχοπαθητική δυσφήμιση και δεν έχει καμία σχέση με τα παιδιά της Ειρήνης. Ποια είναι λοιπόν η ψυχολογία της Ειρήνης? Κρύβεται, δεν κρύβεται? Έχουν εμπλακεί και τηλεοπτικές εκπομπές. Διαβάζω μια εκπομπή, λέει για την άλλη, ότι καλείται την Ειρήνη, την πάνε δημοσιογράφοι να καταθέσει μηνύσεις. Απίστευτα πράγματα. Καλά, εχθές και σήμερα έχει σαρώσει η δικηγόρος της, έτσι. Η νομική συμπαραστάτη συμβουλάτορας, ό,τι άλλο δηλώνει. Εχθές στη Γιάμαλη το πρωί βγήκε, πρώτα βγήκε η Παπαδάκης, Αντένα, και μετά πήγε Χίνα, έτσι. Μην με βάλετε τώρα να παίξω Χίνα, δεν μπορώ. Δεν σας έχω κάνει τίποτα. Βέβαια, η δικηγόρος σου λέει τόσα χρόνια που ήσασταν, που πεθαίναν τα παιδιά, γιατί δεν λέγατε τίποτα. Δεν έχει άδικο. Να τα λέμε. Ακούμε. Δεν ξέρω αν ισχύουν ή όχι. Ναι, κοίταξε, καλά κάνεις και το αναφέρεις αυτό στο τέλος, γιατί ακούγονται πάρα πολλά για το πού βρίσκεται ακριβώς η Ειρήνη σήμερα. Πολλές κουβέντες. Πάντως, από το περιβάλλον της, γιατί καταφέραμε και μιλήσαμε λίγο μαζί της και με τη δικηγόρο της, αυτό που φέρεται να ισχυρίζεται η πλευρά της είναι ότι βρίσκεται σε κάποιο συγγενικό σπίτι και ότι το σπίτι αυτό έχει δηλωθεί στις αρχές, είναι στη διάθεση των αρχών, έτσι ώστε αν κληθεί στη βδομάδα αυτή, αυτό ακούμε και εμείς, να καταθέσει να το κάνει, να προσέλθει. Είναι τρομαγμένοι οι παιδιά. Είναι φοβισμένοι, και αυτό γιατί? Γιατί δεν είχε ξαναζήσει τέτοιες καταστάσεις αυτές που είδαμε την περασμένη εβδομάδα, με συλλήψεις, μεταγωγές, χειροπέδες και δεν συμμαζεύεται. Δεν είναι και λίγο, ας πούμε, να είναι χειροπέδες, να ξενυχτάς στο ΑΤΑΦ, αν και σε είχαν στα ΟΠΑ-ΟΠΑ, αλλά δεν είναι και λίγο. Ως τώρα είχε παραβατική ζωή η Ειρήνη, ζούσε στο περιθώριο της μικροεγκληματικότητας, όπως λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, όμως δεν είχε συλληφθεί ποτέ. Κοίτα, δεν είχε φαντάζομαι, δεν όλο αυτό. Φαντάζομαι ότι η Ειρήνη ενημερώθηκε και για την 8-ωρη κατάθεση που έδωσε η μάνα της, η οποία μάνα της ξεκάθαρα τη στοχοποίησε σε ό,τι αφορά τον θάνατο του μικρού της αδελφού, του αδελφού της Ειρήνης. Ξεκάθαρα η μάνα της είπε: έχω υποψίες ότι ευθύνεται η Ειρήνη για το θάνατο αυτό. Και άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι θα πρέπει να το ψάξουν οι αρχές κατά πόσο πιθανό να ευθύνεται και για τους θανάτους των δικών της παιδιών. Πάντως, για το θάνατο του άλλου της παιδιού, η μητέρα της Ειρήνης, ξεκάθαρα είπε στις αρχές ότι πολύ πιθανό να ευθύνεται η Ειρήνη, η κόρη μου. Άρα αυτό, φαντάζομαι, το οποίο διάβασε, ενημερώθηκε η Ειρήνη, δεν την έχει χαροποιήσει ιδιαίτερα. Γιατί άλλο να το λες, του θανάτου, Γιώργο. Άλλο να το λες, ναι, άλλο να το λες στη Ζήνα, στον Ευαγγελάτο, στο, πώς το λένε, στη Νικολούλου κτλ. Και άλλο να το λες σε μια αρχή, τέλος πάντων, επίσημα. Καταρχάς με τη μητέρα της έτσι είναι πάρα πολύ θυμωμένη. Αυτό που λέει είναι ότι ατύχησε και γεννήθηκε από αυτή τη γυναίκα. Αυτή είναι η ατάκα που λέει. Ότι δεν αγκαλιάστηκε ποτέ, ότι δεν την προστάτευσε ποτέ, ότι το μόνο που εισέπρεξε από εκεί. Αλλά προφανώς και οι δύο γυναίκες έτσι είναι στα μαχαίρια. Η άλλη βγήκε το πρωί και λέει: ούτε στην κηδεία μου δεν τη θέλω. Εκείνη και θυμάται από εκείνη είναι κακοποίηση και παραμέληση. Και ότι αυτό που εξετάζει τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρακολουθεί, ενημερώνεται για δηλώσεις που έχουν γίνει και αναμένεται
Δεν ξέρουμε τι θα κάνει στο τέλος. Οι πληροφορίες μου όμως μου λένε ότι ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες νομικές ενέργειες οι οποίες θα εστιάζουν στην αξιοπιστία Μάλιστα. των μαρτύρων αυτών, δηλαδή που φέρεται το προηγούμενο διάστημα να τους στοχοποιήσουν, που δεν είχαν όμως σχέση με την υπόθεση. Ωραία. Υπάρχει όμως ένας σύμμαχος δίπλα της, αυτό θέλω να σου πω μόνο Γιώργο, που είναι η αδελφή της. Δηλαδή φέρεται να την προσεγγίζει, την αδελφή της, τη Γογό, η οποία σε δηλώσεις της την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εκείνη που υπερασπίστηκε την ειρήνη. Δεν είναι μόνο τα άτομα που την κατηγορούν. Είναι και άτομα που έχουν πει ευτυχώς το δικό μου παιδί γλίτωσε. Αν μου πεις όλα θα τα διασταυρώσει η αστυνομία. Είπε ότι στην αδελφούλα της Μάλιστα. το πρώτο παιδί Άρα έχει ένα σύμμαχο δεν ήταν η ειρήνη παρούσα. Ξέρουμε που είναι, είναι στην Αθήνα, είναι στην Πάτρα. Πού είναι η ειρήνη τώρα? Πού φέρεται, να είναι, φέρεται να είναι σε συγγενικό στην της σπίτι στην Αττική, στην Αθήνα. Ωραία. Ναι. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Κέλλη. Θέλω να ακούσουμε μια τηλεφωνική στην εκπομπή μας, μια φίλη της Ειρήνης, η οποία... Καλά, την αδερφή της, από ό,τι την ακούσαμε, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Έτσι δεν είναι, δεν λανθάνω. Μιλάει για το περιβόητο κύκλωμα των λευκών γάμων, που από ό,τι κατάλαβα και η Ειρήνη μέσω της δικηγόρου της, το επιβεβαίωσε ότι έστω για λίγο είχε μπλέξει με αυτό το κύκλωμα. Όχι μόνο είχε μπλέξει. Οι φίλοι της Ειρήνης λένε ότι ήταν μεσάζοντας η Ειρήνη. Έπαιρνε και εκείνη λεφτά όταν έβρισκε κορίτσια για να κάνουν λευκούς γάμους. Άρα ήταν υψηλά ιστάμενη στην πυραμίδα του κύκλωματος. Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ήξερε, ήταν ένα πρόσωπο για όλες τις δουλειές, ήξερε πώς θα γίνει η δουλειά, ποια κορίτσια θα προσεγγίσει. Και βέβαια μας λέει η φίλη της Ειρήνης ότι κάποια από αυτά τα κορίτσια στην πορεία θέλουν να παντρευτούν κανονικά. Μάλιστα. Δεν μπορούσαν όμως γιατί ήδη ήταν παντρεμένες σε κάποιο δημαρχείο. Στρατολόγος δηλαδή λειτουργούσε η Ειρήνη στα κορίτσια αυτά. Τους περισσότερες κάνανε σύμφωνα συμβίωσης. Τους έλεγε ότι θέλετε λεφτά, ξέρω εγώ, να σας δώσω αυτό και αυτό. Θα πάμε εκεί, θα κάνετε αυτό, θα πάρετε αυτό. Και έπαιρνε και αυτή, ξέρω εγώ, 50. Άκουρε. Στην υπόθεση με τις κάρτες και τις τηλεφωνικές απάτες έκανε το μουλάρι. Στους λευκούς γάμους, μεσάζοντας. Έλα εδώ καλή μας, σε παντρέψω εγώ, 2.000 το ποσοστό μου. 100 ευρώ. Από αυτούς που κάνανε αυτή τη δουλειά. Μετά γινόταν ένα μπέρδεμα, γιατί αυτοί μετά χανόντουσαν, καταλαβές. Μετά είχαν πρόβλημα τα κορίτσια με τα χαρτιά τους, δηλαδή. Άμα θέλανε να παντρευτούν και αυτά, φαινόταν ότι ήταν ήδη παντρεμένες. Δηλαδή με μια γνωστή μου, ας πούμε, τότε αυτή είχε πάει, είχε βγάλει πιστοποιητικό οικογενικής κατάστασης και έλεγε π.χ. δεν ξέρω τι όνομα, σύζυγος. Μας είχε πει και σε εμάς να το κάνουμε και έλεγε ότι σε ένα χρόνο θα έχετε ξεμπερδέψει. Έλεγε ότι θα βγάζει λεφτά, 3-5 χιλιάδες ευρώ. Δεν έφταιγε αυτή, υποτίθεται. Αυτή ήταν ο μεσάζοντας. Φαντάζομαι θα έχει παντρέψει πολύ κόσμο κάτω, έτσι. Και δεν χρειάζονταν, αλλά τα στοιχεία σου έδινες, μια υπογραφή έμπαινε και ήσουν ακομπλέ. Αλλά έλα μετά που θέλανε να παντρευτούν κανονικά και σου λένε καλή μου, είσαι ήδη παντρεμένη. Τι να παντρευτείς, χώρισε πρώτα και μετά. Μετά έχεις εσύ ευθύνη που το κάνεις. Οι γάμοι που γινόντουσαν τι ήτανε? Πολιτική, στο Εργάλιο, στην Αθήνα. Εκεί πηγαίνανε στο Δημαρχείο. Γενικά έκανε πολλά πράγματα για λεφτά. Ήταν το παιδί για όλες τις δουλειές, δηλαδή ήταν ανακατεμένη σε όλα. Ήξερε τους πάντες. Μάλιστα, ήξερε τους πάντες, ανακατεμένη για όλα, παιδί για όλες τις δουλειές και μεταξύ των άλλων. Γιατί όπως έχουμε καταλάβει, δουλειά κανονική η Ειρήνη δεν είχε κάνει ποτέ στη ζωή της. Έφτασε 24, δουλειά δεν είχε κάνει. Ζούσε παρασιτικά. Θυμάμαι. Φίλε, για τον νεαρό της ηλικίας του. Έχει ζήσει πολλά πράγματα ο Ρήνος. Όχι αστεία έτσι, γεμάτο εμπειρίες. Θυμόμαστε την άλλη φορά, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αποκαλύψει ότι ήταν μουλάρι ναι. σε μια άλλη πυραμίδα, τέλος πάντων παραβατική. Απάτες. Με απάτες. Τώρα σε αυτή τη βαθμίδα την πυραμίδα άλλη παραβατική ήταν πιο υψηλά ιστάμενη στο κομμάτι των λευκών γάμων και εκεί απάτες. Άρα λοιπόν απάτη στην απάτη, απάτη στην απάτη, άντε να βγάλουμε. Παρασιτικά, παράσιτο δηλαδή. Πιανόταν από εδώ, πιανόταν από εκεί, ό,τι αρπάξει από εδώ, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε. Με κάνα χαρτζηλίκι και να ζήσουμε. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν. Και μην είσαι σίγουρο ότι το θέμα των εικονικών γάμων που αποκάλυψε η εκπομπή δεν θα μπει στο στόχαστρο των αρχών, Γιώργο. Ναι, βρε, Ειρήνη μου, όμως θέλω να σου πω κάτι τώρα. Όχι, θέλω να σου πω κάτι. Άρια. Πάλι φωτεινή. Το μυαλό μου είναι εκεί κολλημένο. Τι είπα. Ωραία, λοιπόν. Άρια μου. Γενικά μπερδεύω τα ονόματα σήμερα. Λοιπόν, Άρια μου, το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι αυτές οι κατηγορίες για την Ειρήνη και η κατηγορία για συκοφαντική δυσφήμιση και η κατηγορία για κύκλωμα είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Και η Ειρήνη για αυτά, ακόμα και να φάει φυλακή, δεν πρόκειται να μπει φυλακή.
Εδώ λοιπόν οι αρχές... Κανείς λάθος εξαρτάται από το ποσό, Γιώργο. Πάνω από 120.000 ευρώ είναι απάτη. Και είναι η απάτη είναι κακούργημα. Σιγά μην αποδειχτούν 120.000 ευρώ. Τα οποία δεν είναι, το ξέρεις τα οποία, τι βρωμοδουλειές έχει κάνει. Για να αποδειχθούν 120.000 ευρώ, πρέπει άνω τα λεφτά... Να τελειώσω λίγο. Τα λεφτά αυτά πρέπει να έχουν περάσει από τράπεζα. Άρα πρέπει για να αποδειχθεί 120.000 να είναι λεφτά με αποδείξεις, με εξτρέ. Σε αυτές τις ιστορίες, σιγά μην όλοι αυτοί οι αλλοδαποί που παντρευόντουσαν παράνομα για να πάρουν ελληνοποίηση, σιγά μην έχουν κάνει συναλλαγές ύψους 120.000 ευρώ μέσω τράπεζας. Αποκλείεται. Άρα λοιπόν. Πάντως από ό,τι έχουμε ακούσει, η ταρήφα είναι 2.000, έτσι. Στις περισσότερες περίπτωσεις. Το πιθανότερο είναι να μην αποδεχθεί απάτη πάνω από 120.000. Άρα μιλάμε για πλημέλημα. Άρα και να φας φυλακή θα μείνεις έξω. Όταν λοιπόν υπάρχουν στο κάδρο 5 θάνατοι παιδιών. Το να μπεις μέσα για πλημέλημα ή να κατηγορηθείς για πλημέλημα είναι αστείο. Πρέπει να μας πούν κάποιοι, γιατί και εμείς κάνουμε, αν η Ειρήνη είναι ένοχη όπως κατηγορείται από τη μάνα της ή αθώα για το θάνατο των 5 παιδιών, ξεκάθαρα. Να μας το πει αυτό, να πάμε ήσυχοι στο σπίτι μας και μετά τώρα για μικροεγκλήματα και μικροκλώματα. Φαντάζομαι όλα αυτά πρέπει να ήταν μαύρα στο χέρι για να μην αφήνουν νύχνη. Δεν ξέρω ποιος τα έπαινε. Πες σιγά μην ασχοληθούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό ασχολούμαστε. Όχι. Δεν ασχολούμαστε τώρα, ξέρετε πόσοι ζουν παρασιτικά, για να αποκαλύψουμε ακόμα ένα κύκλωμα το οποίο ας πούμε κάνει λευκούς γάμους. Δεν μάθαμε και κάτι φοβερό. Άρα, ξέρουμε ότι γίνεται. Εδώ το θέμα που απασχολεί είναι η θάνατη 5 βρεφών. Σου δείχνει και το προφίλ του ανθρώπου. Εντάξει. Αυτό για την αστυνομία για μας. Λοιπόν, πάμε. Φαντάζομαι, αφού θα καταθέσει μέσα στη βδομάδα, θα έχουμε εξελίξεις να μας λυθεί η απορία. Τι πραγματικά συνέβη στα αυτά τα παιδιά. Να ρωτήσω και αυτό που είπα και στο live. Τον πατέρα θα το βρούμε τελικά. Θα μιλήσει πουθενά. Να δούμε τι έχει να πει και αυτός. Για εδώ παιδάκια που χαθήκανε. Για να δούμε. Οτιδήποτε νεότερο υπάρξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε. Και αυτό